σε νέες καταγγελίες αναφορικά με την παρέμβαση στον Γράμμο προχωράει η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Κόνιτσας, αλλά και ο επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης περιφέρειας Ηπείρου Γιώργος Πρέτζας, προσκομίζοντας και φωτογραφικό υλικό για την συνέχιση των εργασιών. Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία της λαϊκής συσπήρωσης, οι εργασίες που εκτελούνται περνούν τα όρια του νομού Ιωαννίνων προς τον νομό της Καστοριάς. Το θέμα επιχείρησε να φέρει για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Περιφέρεια Ηπείρου Γιώργος Πρέτζας, με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου να αρνείται την οποιαδήποτε συζήτηση εν ώψη και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου το θέμα έχει τεθεί με επερώτηση της παράταξης κοινό των υπηρετών και επικεφαλής των Γιάννη Στέφο. Μια άρνηση που έφερε και την ένταση μεταξύ του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Και μια εβδομάδα διανύστηκαν 200 μέτρα σε ένα σημείο, σας φέρνω τη φωτογραφία, δεν από 13 δεκάτου μέχρι 20 δεκάτου, στο οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν το επιχείρημα του υφιστάμενου δρόμου, το οποίο επικαλείστε, έστω και πριν δεκαετίες, να υπήρχε. Φτάνει μέχρι την κορφή και φτάνει μέχρι τον κρεμό, λοιπόν, σε ένα απόκρινο σημείο. Εντάξει. Έχετε εισχωρήσει στα όρια του νομού Καστοριάς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις καταγεγραμμένες, ξεκίνησε δικαστική διαδικασία, συνεχίζεται ακάθεκτος, γράφοντας πραγματικά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, ποιο είναι το κατεπήγον και προχωράτε, ακόμα και σε ένα τέτοιο σημείο επειδή, που η φωτογραφία αποδεικνύει. Επειδή το θέμα η ερώτηση είναι απλή. Το θέμα έχει τεθεί στην κανονική συνεδρίαση με ερώτηση του κυρίου Στέφου, θα συζητηθεί. Μα προχωράτε! Δεν σταματάτε. Ποιο είναι το κατεπήγον, μπορείτε να μου πείτε. Να προχωράμε, μα ποιο είναι το κατεπήγον και δεν σέβεστε όλη την κοινωνία. Απλό είναι. Στο θέμα έχει πάει στην Βουλή. Υπάρχει προβλεπτικός έλεγχος. Αυτό είναι το κατεπήγον. Το ξέρετε. Ωραία, και τι έγινε. Δεν, ο καθένας δίνει τις απαντήσεις του. Θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν ασχολούμαι με ό,τι λέτε εσείς, κύριε. Σας έφερα φωτογραφικό υλικό και στρατό κάτι συγκεκριμένο. Δεν με τι φέρατε. Αρδευτικό έργο μέσω ρούκαλα. Εδώ δεν είμαι με φήμωτρο. Στα... Κάθε... Ας ενδιαφέρει η διαδικασία. Πόσες φορές, Βασίλη, πριν από την Περιφερειακή Επιτροπή κάνουμε συζήτηση. Πόσες φορές πριν. Με σεβασμό έφερα το υλικό. Το υλικό με απόλυτο σεβασμό. Έθεσα μια ερώτηση προημερησίας. Έθεσα μια... Όπως κάναμε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη φορά. Στην Περιφερειακή Επιτροπή. Χθες. Το μονοπάτι, ο δρόμος αυτός συζητήθηκε με επερώτηση στη Βουλή και υπάρχει σχετική απάντηση του Υπουργού και θα έρθουν ελεγχτές να δούνε. Αυτή ήταν η δέσμευση του κυρίου Σκυλακάκη. Είναι στη δικαιοσύνη το δεύτερο κομμάτι και έχουμε και μια επερώτηση από ό,τι θυμάμαι του κυρίου Στέφου στο επόμενο περιφερειακό. Για να μην κερδίζουν την τυπώσεις το πρώτο πεντάλεπτο. Κύριε Σούμα, τον κύριο δεν αφορά εσάς. Και ο Γράμμος σε προστατευόμενη περιοχή. Ο Γράμμος είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ούτε δικό μου, ούτε δικό σου, ούτε του Νατούρα. Πέρυσι εδώ τρέξε μια εβδομάδα, λοιπόν, άνοιξε δρόμο στον κρεμό. Αν σεβόσουν τους κτηνοτρόφους που ήρθαν από εκεί απάνω, δεν αμήλωσες έτσι. Δεν έχουν αλλά μείνει. Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου. Σε το Μιλίτσα και Φούρκα, λοιπόν, πέντε έχουν μείνει. Ναι, ναι, δεν είναι αυτοί. Είναι όλη η θεσπρωτεία που ανεβαίνει απάνω. Μεταγινούμενοι με ταλίκες τα μεταφέρουν και τα πάνε ξυγμονιά. Λοιπόν, μην μας λέτε ότι βοσκάνε στα 2.500. Άμα ήξερες και απαντά... Δεν βοσκάνε στα 2.500, δεν έχει νερό. Μην συνεχίζετε. Λοιπόν. Μάλιστα και με δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο κύριος Πρέτζας σημείωσε ότι παρά την δικαστική διερεύνηση του θέματος αλλά και την διαδικασία που υπάρχει στη Βουλή, ο Περιφερειάρχης είναι ασταμάτητος. Στη σημερινή Περιφερειακή Επιτροπή, ο Γαλάζιος Περιφερειάρχης αρνήθηκε να απαντήσει σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πριν από τη συνεδρίαση, έφερα φωτογραφικό υλικό από κατοίκους του Γραμμού, όπου δείχνουν ότι σε ένα σημείο 200 μέτρων που οδηγούν σε μια κορυφή βουνού, από εκεί πέρα υπάρχει γκρεμός και βράχια, παρόλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά τις 13 του μηνός που έγιναν κινητοποίησεις επάνω στο Γράμμο και από το ΚΚΕ και από ρηβατικούς συλλόγους και από φορείς. Παρότι έχει ξεκινήσει δικαστική διαδικασία διερεύνησης προκαταρτική από την εισαγγελία, παρότι υπάρχει διαδικασία στη Βουλή, φαίνεται ότι ο Γαλάζιος Περιφερειάρχης να είναι ασταμάτητος. Συνέχισε και διένεξε 200 μέτρα σε ένα σημείο που το φωτογραφικό υλικό δείχνει ότι ακόμα και αυτός ο υπετεθέμενος, υφιστάμενος δρόμος πριν από 8 δεκαετίες δεν θα μπορούσε να υπάρχει γιατί δεν οδηγεί κάπου που να εξυπηρετεί.
Μένουν άλλα 700 μέτρα για να ολοκληρωθεί το έγκλημα. Αρνήθηκε να απαντήσει, αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και την ίδια στιγμή, συζητώντας για ένα εκκλησάκι στη Χαράδρα του Βίκου, ένα έργο 12 μηνών που έχει παράταση 30 μήνες, αναφέρθηκε ότι οι δυσκολίες με ολοκλήρωση του έργου είναι γιατί είναι σε προστατευόμενη περιοχή και σέβεται το περιβάλλον.